Γεια σας παιδιά. Σήμερα θα ξεκινήσουμε την μύτωση ή μάλλον θα συνεχίσουμε τη μύτωση γιατί ήδη έχουμε κάνει την εισαγωγή στο προηγουμένο και θα μιλήσουμε για την πυρηνική διαίρεση. Η πυρηνική διαίρεση έχει αρκετά στάδια και γι' αυτό έκανα ένα μικρό σχεδιάκι για να μπορέσουμε να τα εξηγήσουμε λίγο καλύτερα. Ελπίζω να σας αρέσει και να μην είστε και τόσο αυστηροί. Εντάξει, δεν είμαι και τέλειο στα σχέδια, Λοιπόν, δεν θα αργήσουμε, δεν θα πούμε πολλά. Πάμε να το δούμε. Πάμε να δούμε το μάθημά μας. Η πυρηνική διαίρεση, λοιπόν. Η πυρηνική διαίρεση, όπως αναφέρει το σχολικό μας, είναι ένα συνεχές φαινόμενο και μόνο για να διευκολυνθούμε στη μελέτη και την περιγραφή του το χωρίζουμε σε στάδια. Που θέλει να πει ότι το κύτταρο Ολοκληρώνει τη διαίρεσή του και δεν σταματάει σε κάθε φάση να μα πει, Κοιτάξτε, σταμάτησα, πάω λίγο να ξεκουραστώ και θα συνεχίσουμε. Όχι. Ολοκληρώνει. Και πάμε να δούμε ποια είναι αυτά τα στάδια τα οποία έχουμε χωρίσει εμεί για εκπαιδευτικού λόγου. Τα περισσότερα λοιπόν ευκαριωτικά κύτταρα έχουν τέσσερα στάδια πια. Την πρόφαση, τη μετάφαση, την ανάφαση και την τελόφαση. Πάμε λοιπόν να τα δούμε ένα-ένα. Ένα. Πριν όμω πάμε στο κείμενο. Ε, θέλω να δούμε εδώ πέρα ένα σχεδιάκι, το οποίο θα παρακολουθεί το κείμενο, ώστε να μπορεί το κείμενό μας να γίνει πιο κατανοητό και να το αντιληφθούμε πιο εύκολα τα στάδια τα οποία περιγράφει. Έχω εδώ πέρα λοιπόν ένα κύτταρο διπλουλειδούς οργανισμού. Βλέπετε πως έχει μέσα τέσσερα χρωμοσώματα, τα οποία είναι μεταξύ τους δύο ομοία, δηλαδή είναι ομόλογα. Το ένα προέρχεται από τον ένα γονέα και το άλλο από τον άλλο γονέα, το γράφω εδώ κάτω ότι η μητέρα έχει τα λευκά, ο πατέρας έχει τα κόκκινα. Άρα βλέπω δύο μεγάλα και δύο μικρά, τα οποία όμως, αν το κοιτάξω λεπτομεριακά για να μην έχει καμιά παρανόηση κανένας, ότι η κάθε γραμμό ουσιαστικά μέσα είναι ένα δίκλωνο μόριο DNA. Φυσικά δεν έχω σηματίσει άλλα οργανίδια, αυτά, αυτά, υπάρχουν προφανώς μέσα στο κύτταρο, αλλά δεν παίρνουν μέρος ή δεν είναι σημαντικά για τη διάρκεια της διαίρεσης και αυτά που περιγράφει το σχολικό και έχω σημειώσει μόνο αυτά τα οποία χρειαζόμαστε. Δηλαδή έχω τον πυρηνίσκο, φυσικά τον πυρήνα και έχω και το κέντρο σωμάτιο εδώ. Σας έχω σχηματίσει. Βρισκόμαστε εδώ όπως παρατηρείτε στην G1 φάση, είμαστε στη μεσόφαση και αμέσως μετά από την G1 φάση περνάει το κύτταρο στην διαίρεση του γενετικού του υλικού, είναι στην S φάση. Κάθε δίκλωνο μόριο αντιγράφεται και σχηματίζει ένα νέο δίκλωνο μόριο, πανομοιότυπο με το αρχικό. Δηλαδή κάθε ε, ένα μόριο DNA δημιουργεί άλλο ένα. Το βλέπετε που είναι ενωμένα με ένα, σε ένα σημείο που λέγεται κεντρό μερίδιο. Και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτός ο διπλασιασμός είναι ο ημισυντηρητικός. Εδώ πέρα δεν φαίνεται καλά ο ημισυντηρητικός μη μηχανισμός, αλλά δεν ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση. Απλώς εδώ θέλω να σας δείξω πώς απλώς διαιρείται το DNA, διπλασιάζεται το γενετικό υλικό. Και περνάμε στην G2 φάση, όπου εκεί πέρα πλέον το DNA έχει διπλασιαστεί. Τα νέα μόρια DNA συγκρατούνται από το κεντρομερίδιο σε κάθε ομάδα. Οπότε έχουμε ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, τρία, τέσσερα χρωμοσώματα τα οποία ενώνονται με το κεντρομερίδιο. Βλέπουμε ακόμη τον πυρηνίσκο και παρατηρούμε ότι σε αυτή τη φάση, όπως μας περιέγραψε και το σχολικό μας, ότι τα κεντρομερίδια έχουν ήδη διπλασιαστεί. Και πάμε στο κείμενό μας, στο σχολικό μας, που αναφέρει για την πρόφαση. Είναι, λέει, το μεγαλύτερο σε διάρκεια στάδιο της μύτωσης. Να και το κοιταράκι μας, μας συνοδεύει. Στη διάρκεια της, τα ενίδια της χρωματίνης αρχίζουν να περιελίσσονται και να συμπυκνώνονται για να πάρουν τη χαρακτηριστική μορφή των χρωμοσωμάτων. Το βλέπετε λοιπόν εδώ, αυτά τα που ήταν πιο χαλάρα στο προηγούμενο στάδιο. Εντάξει, ότι μπορώ να κάνω και εγώ με τα σχέδια, τι να σας κάνω. Λοιπόν, έχουν αρχίσει και συμπυκνώνονται και έχουν περιελιχθεί, δηλαδή έχουν τυλιχθεί, στρίβουν τα χρωμοσώματα και κοντένουν όπω έχουμε μάθει, βραχύνονται όπω είδαμε στην προηγούμενη, στο προηγούμενο βίντεο και έχουν δημιουργηθεί τα χρωμοσώματα. Και όπω βλέπετε υπάρχουν τα μεγάλα, ένα κόκκινο και ένα άσπρο, και τα μικρά πάλι ένα κόκκινο και ένα άσπρο. Ένα από τον ένα γονέα και ένα από τον άλλο γονέα. Ωραία, λοιπόν, συμπυκνώνονται και παίρνουν τη μορφή των χρωμοσωμάτων. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι θα το αφήσουμε για λίγο, γιατί το βιβλίο έχει παρεμβάλει κάτι το οποίο δεν είναι στη συνέχεια των κινήσεων των χρωμοσωμάτων. Θα το αφήσουμε για λίγο και θα το δούμε μετά και θα το υπογραμμίσουμε αργότερα. Τώρα, λοιπόν, πάμε καμιά δεκαριά σειρέ πιο κάτω, οπότε βγάζουμε αυτό το κείμενο εδώ και προσθέτουμε το επόμενο που είπαμε 10 12 σειρέ πιο κάτω, θα το βρείτε. Και λέει το κείμενό μα εκεί, στη συνέχεια σχηματίζεται η άτρακτος. Αυτό στα ζωικά κύτταρα γίνεται με τη βοήθεια του κεντροσωματίου που έχει ήδη διπλασιαστεί, το έχουμε πει, ε, στη μεσόφαση. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα, να τα, τα κεντροσωμάτια, να η άτρακτος, εδώ σα δείχνω, που αρχίζει να σχηματίζεται στο σχηματάκι μα. Λοιπόν, η άτρακτος, και λέει ότι τα κεντροσωμάτια μετακινούνται προς τους δύο πόλους. Από κάθε κεντροσωμάτιο προβάλλουν ακτινοτανημάτια ή μικροσωληνίσκοι που σιγά σιγά σχηματίζουν την άταρτο. Εδώ σας έχω ένα σχεδιάκι να σας δείξω περίπου αυτά τα δύο κάθετα, κάθετες γραμμούλες. Τι, να, εδώ είναι ένα ωραίο σχέδιο για, την, για, τα κεντροσωμάτια και από αυτά είναι και αυτή η μικροσωληνίσκη είναι πρωτεΐνες, έτσι, πρωτεΐνικός ε, από αυτό λοιπόν προβάλλουν Προβάλλει άτακτο, η, η μικροσολυνίσκη και δημιουργείται σιγά σιγά αυτό εδώ, αυτό εδώ ο χηματισμό. Τα ε, δύο κέντροσωμάτια πάνε προ του πόλου, προ τα ε, δύο αντιδιαμετρικά άκρα. Δύο πόλου λοιπόν, μικροσολυνίσκη, τα σημαντικά σημεία που πρέπει να τονιστούν, και πάμε να δούμε τι γίνεται στη συνέχεια, στο τρίτο, ας το πούμε, υποστάδιο αυτή τη ε, ε, της πρόφασης, ο πυρηνικό λιφάκελος και ο πυρηνίσκο αποδιοργανώνονται επιτρέποντα του μικροσολινίσκους να εισβάλλουν στον χώρο που καταλάμβανε ο πυρήνα. Το βλέπετε εδώ, αρχίζει και αποδιοργανώνεται σιγά σιγά ο πυρήνα και ο πυρηνίσκο φυσικά δεν υπάρχει, έχει αρχίσει και έχει εξαφανιστεί. Έτσι λοιπόν, ωραία, το υπογραμμίσαμε και βλέπουμε εδώ αυτό που λέει ότι εισβάλλουν πια οι μικροσολυνίσκοι, εισβάλλουν στο χώρο που καταλάμβανε ο πυρήνα για να ενωθούν με τα κεντρομερίδια των χρωμοσωμάτων. Το βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα. Το έχω σχηματίσει κάπως εδώ ότι τα ενίδια πάνε στα σημεία που είναι τα κεντροσωμάτια και ενώνονται εκεί. Φεύγει φυσικά τα χρωμοσώματα κολυμπάνε ας το πούμε έτσι μέσα στο χώρο ε, του κιτάρου σε διάφορα σημεία δεν είναι ακόμα οργανωμένα. Αλλά παρόλα αυτά έχουν ήδη αγκιστρωθεί επάνω τους τα ή μικροσωληνίσκη. Αυτοί θα τους φέρουν, όπως θα δούμε στη συνέχεια, σε λογαριασμό. Θα τους βάλουν στη σωστή θέση. Και για να κάνουμε λοιπόν μια σύνοψη όλο αυτό που μάθαμε. Το πρώτο λοιπόν έχουμε συμπίκνωση των χρωμοσωμάτων, μετά έχουμε τη δημιουργία της ατράκτου και στο τρίτο έχουμε αποδιοργάνωση του πυρηνικού φακέλου και του πυρηνίσκου και ένωση των μικροσωληνίσκων μετά και ντρομερίδια. Τα καμπάνια ακούσαμε, προχωράμε. Και για να δούμε αυτό το κομμάτι το οποίο αφήσαμε. Είναι μια πληροφορία η οποία δεν έχει να κάνει με στάδια, αλλά είναι επίση σημαντική. Κάθε χρωμόσωμα αποτελείται από δύο αδελφές χρωματίδες ενωμένε με το κεντρομερίδιο. Το είδαμε αυτό φυσικά στα σχέδια. Επειδή οι αδελφές χρωματίδες είναι αποτέλεσμα αυτοδιπλασιασμού του γενετικού υλικού που έγινε κατά τη μεσόφαση, αποτελούνται κάθε μια από ένα δίκλονο μόριο DNA και είναι γενετικά όμοιες. Ωραία, να σημειώσουμε τα δύο σημαντικά τρία ε, σημεία, δύο αδερφές κέντρο μερίδιο και είναι γενετικά όμοιες. Ωραία. Και πάμε στο επόμενο. Ο λόγος για τον οποίο το γενετικό υλικό πακετάρεται, ένα άλλο σημείο που αναφέρει το σχολικό μας, είναι για το λόγο που πακετάρεται το χρωμόσωμα, γιατί γίνεται αυτή η συμπίκνωση. Είναι απλώς. Δεν πρέπει να σπάσει ούτε να χαθεί τίποτα από τη μεταφορά Κατά τη μεταφορά του γενετικού υλικού στα δικατρικά κύτταρα. Ωραία, σημειώνω αυτό το σημαντικό σημείο. Γιατί γίνεται το πακετάρισμα του DNA. Και να κλείσουμε αυτό το σημερινό βίντεο με ένα κομματάκι που το αφήσαμε, το ξεχάσαμε και δεν το είχαμε υπογραμμίσει. Δεν το ξεχάσαμε, δηλαδή το αφήσαμε και θα το υπογραμμίσουμε τώρα. Για να δούμε τι λέει. Μιλάει για τα φυτικά κύτταρα. Έχουν μια ιδιαιτερότητα εδώ, σημαντική. Είναι ότι η άτρακτος δεν οργανώνεται από τα κεντροσωμάτια αφού δεν διαθέτουν τέτοια. Ωραία. Το σημειώνουμε. Εδώ έχω δύο κύτταρα, ένα φυτικό και ένα ζωικό. Το φυτικό, όπως βλέπετε, έχει τύχωμα απ' έξω. Και βλέπω μέσα τα χρωμοσώματα, έχουν μπει στη σειρά για να γίνει διαίρεση, και δεν βλέπω κεντροσωμάτια. Αντίθετα, στο ζωικό που έχει ολοκληρωθεί ένα μέρος της διαίρεσης. Βλέπω κεντροσωμάτια, έτσι. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο θέλω να μου το τονίσετε, διότι σε ασκήσεις καταλαβαίνετε ότι θα σου βάζει δύο κύτταρα και θα σου λέει ποιο είναι φυτικό, ποιο είναι ζωικό και εσύ θα πρέπει να το καταλάβεις λόγω της παρουσίας ή όχι των κεντροσωματίων. Ωραία. Φυτικά κύτταρα λοιπόν δεν έχουν κεντροσωμάτια. Αυτά λοιπόν παιδιά είχα να σας πω σε αυτό το μάθημα. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Αλλά πριν κλείσουμε, θέλω να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά του Patreons οι οποίοι ενισχύουν οικονομικά το κανάλι. Θέλω να του αναφέρω άλλη μία φορά πάλι. Η Αλέκα Κυριακοπούλου, το κανάλι Μιλάμε για την Υγεία από την Πάρο, η Ιουλιανή Μαραγκού, ο Γιάννη Ογούλα, η Φιλίπα Παπαχρίστου, η Εντονία Δαλεζίου, η Νεφέλη Περώνη, ο Δημήτριο Κατσιδονιώτη, η Βασιλική Πάπα Σωτηρίου, ο Δημήτρη Τυρικό και ο Φώτη Πατσέα. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Για να δούμε όμως τι μάθαμε. Μάθαμε για την πρόφαση. Είμαστε στη μύτωση, στην πυρηνική διαίρεση και στην πρόφαση μάθαμε για τις κινήσεις που γίνονται μέσα στο κύτταρο. Μάθαμε τι είναι οι αδερφές κομματίδες και μάθαμε ποια είναι η διαφορά, πώς μπορούμε να διακρίνουμε ένα φυτικό από ένα ζωικό κύτταρο. Στο επόμενο μάθημα θα συνεχίσουμε τις φάσεις της πυρηνικής διαίρεσης, θα δούμε τη μετάφαση, την ανάφαση και την τελόφαση και θα κάνουμε και μία γενική ανασκόπηση σε όλη την κυταρική διαίρεση, στην πυρηνική διαίρεση δηλαδή, και θα κλείσουμε το κεφάλαιο μύτωση. Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν, διαβάστε προσεκτικά όλα αυτά τα οποία είπαμε, είναι αρκετά περιεκτικό το σημερινό μάθημα, έχει λεπτομεριούλες, θέλω να τις προσέξετε, και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.